Φίλες και φίλοι, για χαρά, είμαι ο Μάκης και σήμερα θα κάνουμε ένα unbox στην κονσόλα η οποία έσπασε όλα τα ρεκόρ στις πωλήσεις, το PlayStation 2. Και θα πάμε να την ανοίξουμε, να δούμε τι ακριβώς συναντούσε κάποιος που την άνοιγε για πρώτη φορά και τι έβλεπε μέσα στο κουτάκι αυτό, το μαγικό κουτάκι το play. Το PlayStation 2, το οποίο είχε βασικούς ανταγωνιστές στο Xbox της Microsoft, το Dreamcast της Sega και το GameCube της Nintendo, αλλά τίποτα δεν της στάθηκε εμπόδιο στο να γίνει η κονσόλα με τις μεγαλύτερες και τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Ακόμα και σήμερα είναι η κονσόλα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συναντούσε κάποιος που άνοιγε το κουτάκι. Και πάμε λοιπόν να δούμε πώς ήταν το κουτί πριν το ανοίξουμε, για να δούμε τι έχει μέσα και πώς ακριβώς ήταν ταξινομημένα τα πράγματα, γιατί τα έχω κλείσει ακριβώς επακριβώς όπως ήταν όταν το αγόρασα. Μπροστά δεν βλέπουμε τίποτα άλλο παρά μόνο το logo του PlayStation 2. Εδώ μπροστά μας υπενθυμίζει ότι είναι συμβατό και με DVD. Μεγάλη υπόθεση τότε να έχει ενσωματωμένο DVD η κονσόλα, γιατί και τα DVD εκείνη την εποχή ήταν φωτιά και λάβρα. Οπότε κάποιος έπαιρνε αυτό, είχε την παιχνιδο κονσόλα του. Έτσι. Και έβλεπε και τις ταινιούλες του. Εν τω μεταξύ θυμάμαι τότε τα DVD είχαν και το την ένδειξη επάνω ότι είναι συμβατό και με PlayStation 2. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Μήπως τα άλλα που δεν ήταν συμβατά με PlayStation 2 δεν παίζανε. Τέλος πάντων δεν ξέρω. Στα πλάγια πάλι τη φίρμα και το logo του PlayStation 2. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο και από εδώ. Και πάμε στο πίσω μέρος. Το οποίο πίσω μέρος έχει περιφερειακά, ακόμα και ποντίκι είχανε, το boomerang, το οποίο άφηνε να παίξουν έως και 4 παίχτες, τη memory card, την οποία τη χρειαζόσουνα και δεν έκανες χωρίς αυτή, έτσι, τα καλώδια του κτλ. Ακόμα και remote control έχει για να μπορείς να χειριστείς, ας πούμε, το DVD που έβαζες μέσα, να πάει πιο γρήγορα, να πάει πιο αργά, να αλλάξει chapter κτλ. Α, ότι είναι συμβατό, τώρα με συγχωρείτε, έκανα ένα λάθος. Αυτή είναι η memory card κανονική, 8GB, αλλά ήταν συμβατό και με το PlayStation 1 τα περιφερειακά. Αυτά είναι το PlayStation 1 περιφερειακά και ήταν συμβατό, είχαν τα ίδια κουμπώματα κανονικά. Σε περίπτωση που ήθελες να παίξεις ένα PlayStation 1 παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο τα έχουν βάλει αυτά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάποια recommended games, Maximo, εξαιρετικό παιχνιδάκι, World Rally Championship, Metal Gear Solid Sons of Liberty, παιχνιδάρα, Tony Hawk, το skate αυτό, το pro skate κλπ, δεν το είχα παίξει ποτέ, Jack and Dexter, το πρώτο, το Precursor Legacy, το οποίο είναι και το καλύτερο κατά τη γνώμη μου, τα άλλα δύο ωραία ήταν και αυτά, απλά δεν μου αρέσαν τόσο πολύ, Final Fantasy 10, το Final Fantasy 10, το οποίο είναι το μοναδικό Final Fantasy που έπαιξα και έλειωσα, δεν έχω παίξει κανένα άλλο εκτός από αυτό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. This is Football, ένα ξεχασμένο franchise, έτσι, ποδοσφαιράκι, MotoGP, το οποίο μεσουράνει ακόμα και τώρα, κάθε χρόνο βγάζουν και από ένα, και το εκπληκτικό και φανταστικό iPod. Και πάμε να δούμε τώρα πώς ακριβώς ήταν μέσα τα πράγματα στην κονσόλα, ανοίγοντας, άνοιγε κατά αυτόν τον τρόπο, 1, 2, 3, 4 βήματα και μπροστά εδώ σου είχε το μοχλό, τον original, έτσι, το composite καλώδιο μαζί με το σκάρτου, το οποίο μπορείς να συνδέεις για να έχεις εικόνα στην τηλεόραση, και το κλασικό καλώδιο ραδίου, το οποίο έδινε τροφοδοσία στο μηχάνημα. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα έχω και την απόδειξη ακόμα, Microland, δεν υπάρχουν πια αυτά τα καταστήματα, και όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι αγορασμένο, δεν ξέρω αν φαίνεται, 2/9 το 2002, εδώ το γράφει, τώρα πόσο φαίνεται δεν ξέρω, είναι πολύ άχνα τα γράμματα. Και μου κόστισε 2,88 και 95. Μάλιστα. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, το 2002. Τέλεια.
Πάμε παρακάτω, μην θυμόμαστε τώρα για τις ηλικίες και πόσο είμαστε. Λοιπόν, έτσι ακριβώς ήταν μέσα η κονσόλα. Αλλά πριν δούμε την κονσόλα, θα ρίξουμε μια ματιά στο χειριστήριο, το οποίο ήταν μέσα σε αυτό το σακουλάκι. Δηλαδή δεν έχω πετάξει τίποτα, ακριβώς έτσι όπως ήταν όταν την αγόρασα, τα ίδια πράγματα έχω κρατήσει. Έτσι ήταν το κοντρολάκι του PlayStation 2 με το γαλουδιάκι του, έτσι, έχουν ξεχαστεί αυτά τώρα. Και θα το βάλουμε δίπλα με ένα PlayStation 3 control. Βλέπουμε ότι οι διαφορές εμφανισιακά δεν είναι, σχεδόν ίδια είναι. Αλλάζει το κόλπο εδώ πέρα, το οποίο το έβαζες λειτουργία το αναλογικό. Μόλις το πάταγες αυτό είχες λειτουργία των αναλογικών μοχλών. Αν δεν το πάταγες δεν είχες, χρησιμοποιείς μόνο σταυρό. Δεν ήταν τόσο διαδεδομένο τότε το analog controller. Και η διαφορά η άλλη είναι αυτή εδώ. Εδώ από κάτω έχει πλαστικό, ενώ στα triggers εδώ πέρα τα έχουν μετατρέψει τα L2 και τα R3 σε triggers, τα οποία είναι άχρηστα κατά την γνώμη μου, έτσι όπως τα κάνανε, γιατί πολλές φορές πατιόντουσαν κατά λάθος, ιδιαίτερα όταν μέσα σε ένα παιχνίδι που ήθελε περίεργη προσοχή. Το άφηνε κάτω στον καναπέ και ξεκίνησε και χτύπαγε. Είχα μεγάλο πρόβλημα στο Dark Souls με αυτή τη μαλακή, έτσι όπως είναι. Δηλαδή τα άφηνα κάτω, χτύπαγε το. Υπήρχαν και στο Dark Souls χτύπαγε και NPC τα οποία και τα σκότωνε και μετά δεν μπορείς να τα επαναφέρεις στη ζωή. Οπότε μου είχε συμβεί 2-3 φορές την ώρα που τα άφηνα κάτω. Ενώ έτσι, άμα το είχαν κάνει και δεν τους έπιανε η μαλακία να το φτιάξουν πάλι έτσι, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ο μοχλός του PlayStation 2 κατά αυτόν τον τρόπο φτιαγμένος, ίδιος δηλαδή με του 3, απλά είχε από κάτω πλαστικάκια και δεν μπορούσες αυτά να τα πατήσεις κατά λάθος όπως γινόταν συχνά με το PlayStation 3 το μοχλό. Το power cord, τώρα μην κάθουμε και το ξεμπλέγω από εδώ πέρα, σαν του ραδίου είναι, όποιος έχει ένα ραδίο στο σπίτι και το ίδιο πράγμα είναι αυτό. Και το composite καλώδιο με τα γνωστά τρίχρωμα δισματάκια μπροστά και πίσω, αυτό έμπαινε στο PlayStation 2 βάζοντας μετά και αυτό εδώ πέρα το σκαρτάκι, ένα καλώδιο στο αντίστοιχο χρώμα του, το έβαζες πίσω από την τηλεόραση και είχες εικόνα και ήχο. Τα αφήνουμε στην άκρη λοιπόν αυτά. Θα πάρουμε και το. Κάτσε να δούμε τώρα γιατί πώς είναι οι διαφορές και με του PlayStation 4 το μοχλό. Χαώτης θα έλεγα. Εξαιρετικότερος, καλύτερα πια σήμερα του PlayStation 4. Πιο ζόρικη σκανδάλη πλέον εδώ πέρα από αυτήν εδώ την ιδέα που είχαν φτιάξει. Είναι κυρτή προς τα πάνω, έτσι δεν υπάρχει και πιο σφιχτή, δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Αυτά όσον αφορά τους μοχλούς τώρα, έβαλε και τα παραπονά μου. Και πάμε εδώ τώρα να δούμε. Α, ένα κάρο οδηγεί σε όλες τις γλώσσες. Ας αφήσουμε για την απόδειξη στην άκρη, να τη χάσουμε. Έτσι. Τώρα τι να σας βγάλω, οδηγεί είναι, έχει στα ελληνικά, στα ρουμάνικα, στα τουρκικά, σε ό,τι φανταστείτε. Και έχει επίσης και αυτό εδώ πέρα, το οποίο τι ήταν τώρα. Έχω κόψει την ελληνική σελίδα. Συμπλήρωνες τα στοιχεία σου, το έστελνε στην Sony Ελλάς, έτσι όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και τι σου έστελνε μετά από καιρό η Sony Ελλάς, αυτό εδώ. Το demo του PlayStation 2, έτσι ένα demonstration disc, το οποίο μέσα είχε Airblade, Dark Cloud, Clonoa 2. Το Clonoa 2, το Clonoa 1 μου άρεσε πάρα πολύ. Το Clonoa 2 νομίζω το έχω δοκιμάσει εδώ πέρα, δεν μπορούσα να το βρω να το αγοράσω. Τέλος πάντων, Gran Turismo 3, Jack and Dexter. Έτσι, εντωμεταξύ δεν είναι όλα playable. Τα playable είναι αυτά τα πρώτα τα που σας διάβασα. WWF SmackDown, εντωμεταξύ είχε γίνει πανικός με αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε πάρει φόρα τότε το SmackDown, μας ουρανούσε. Και σε βίντεο έβλεπες μετά τα Jack and Dexter, τα Gran Turismo. Τέλος πάντων, και είχε και κάποια έξτρα εδώ πέρα, Yabasi, Devil May Cry, Legacy of Kain, Soul River 2 κτλ.
Αυτά και για αυτά τα χαρτιά εδώ πέρα και τα demo. Και κατά αυτόν τον τρόπο, εδώ πέρα ήταν η θήκη που είχε τα χαρτιά. Και βγάζεις την κονσόλα όξο. Έτσι, παράταγες το κουτάκι στην κουτί. Άμα ήταν και Χριστούγεννα, παράταγες και αυτό το κουτί. Έβγαζες το ένα φελιζόλ, έβγαζες το άλλο. Την άπλωνες κάτω την κονσόλα, πέταγες τα φελιζόλ στο κουτί. Και βουαλά! Το χοντρό το PlayStation, το πρώτο, όχι το Slim. Θα βλέπετε πίσω εδώ πέρα. Εδώ πέρα έμπαινε η memory card. Έχω μία να σας δείξω. Εύκαιρη. Κάτσε να τα αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Και εδώ όπως βλέπετε μπροστά είναι οι θύρες για τις memory card, έτσι. Τα χειριστήρια μπαίναν εδώ πέρα. Και κάτι θύρες για USB, δεν ξέρω σε τι χρησιμεύουν αυτές, δεν τις χρησιμοποιήσα ποτέ. Αυτό εδώ το τετραγωνάκι έμπαινε εδώ πέρα. Χωρίς αυτό ήσουν τελειωμένος, δεν μπορούσε να παίξει τίποτα. Έτσι. Πίσω εδώ πέρα έχουμε το expansion bite, το οποίο έβαζες μέσα ανοίγει. Στο οποίο μέσα έβαζες ένα σκληρό δίσκο και το κάνεις πιο γρήγορα το PlayStation αυτόματα. Λογικά έσωζε και στο σκληρό δίσκο αυτό. Το κουμπάκι τροφοδοσίας ρεύματος. Εδώ πέρα έμπαινε το καλώδιο για την τροφοδοσία του ρεύματος. Το composite καλώδιο συνδέονταν εδώ πέρα και αυτόματα στην τηλεόραση. Και έχουμε και θύρα για οπτική ίνα, η οποία και αυτή μου ήταν άχρηστη, δεν την χρησιμοποιούσα ποτέ. Ανεμιστηράκι, το οποίο έκανε τρομερή φασαρία. Και ήρθαν όλες αυτές οι φασαρίες και όλα αυτά τα κόλπα να διορθωθούν με το PlayStation Slim, το οποίο δεν είχε ανεμιστηράκι. Τώρα, τι ακριβώς γινόταν με τη θερμοκρασία και πόσο ακριβώς άντυχε. Έτσι, eject button και power button. Να ανοίγει το πορτάκι εδώ πέρα. Έτσι ήταν το PlayStation 2, παιδιά. Να σας δείξω και εδώ την τσακπινιά που γινόταν με το σηματάκι. Τσακ, το άφηνες έτσι όρθιο, άμα το έστεκες όρθιο. Και άμα το έχεις ξαπλωτό πάλι, τσακ, το ξαναγυρνάγεις. Εσείς περισσότεροι μάλλον θα γνωρίσατε πιο πολύ το Slim. Εγώ δεν το πήρα το Slim ποτέ, δεν τα αγόρασα. Κάποιος τώρα τελευταία μου το χάρισε. Δεν μπαίνει αυτό εδώ. Ωραία, το βάλε. Αυτά λοιπόν, έτσι ήταν μέσα η κονσόλα όταν την άνοιγες. Μια κονσόλα στην οποία είχα φάει πάρα πολλές ώρες και είχα παίξει παιχνιδάρες όπως Onimusha, Code Veronica, Resident Evil, ένα από τα καλύτερα Resident και Devil May Cry. Και τι παρατηρούμε σε αυτό το σημείο, ότι όλα είναι της Capcom. Η Capcom τότε ήξερε να βγάζει παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά για το unboxing. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Μείνετε στο Joystick κανάλι για περισσότερα πράγματα και περισσότερα unboxing και περισσότερα vlogs και οτιδήποτε άλλο. Και θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!